Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακάτικο πρωινό σήμερα και ξέρετε πως γουστάρω να είμαι στα κυριακάτικα πρωινά καφεδάκια σας, ειδικά με κάτι special, μιας και σήμερα θα έχουμε ένα Chase Haul, κατά βάση για τσεϊσάκια πρόκειται, από το Wishbox. Και εδώ μου μπήκε, θυμήθηκα ότι θέλω το τσεϊσάκι του Remy μαζί με κάποια άλλα τσεϊσάκια να πούμε. Και από μια προσφορά που είδα σε χορηγούμενη, εντάξει δεν πήρα εγώ ακριβώς αυτή την προσφορά. Έχει μια προσφορά τώρα πάλι το Wishbox όπου παίρνεις το τσεϊσάκι του Remy μαζί με τρία απλά της επιλογής σου. Αν θυμάμαι καλά, με κάποιο το 50 περίπου εκεί. Μια προσφορά που συμφέρει πάρα πολύ εννοείται για όποιον θέλει το τσεϊσάκι του Remy. Πάμε όμως σιγά σιγά να ανοίξουμε να δούμε εδώ τι πήραμε. Ναι, ρε φίλε, ήρθε στο κουτί του Wishbox, εντάξει. Με το έβαλαν τα παιδιά στη γαμάτη κούτα και εννοείται όταν παίρνω το Chase ζητάω, έχω μια, έτσι, μια μικρή απέτηση ας πούμε να είναι μέσα σε, πώς το λένε, μέσα σε protector με λίγα παραπάνω χρήματα, με μια έξτρα χρεωσούλα. Εδώ αυτό ήρθε full extra προστατευμένο να πούμε, μιας και έχουμε και τα bubble up και την έξτρα κούτα. Πολύ μου αρέσει αυτό το κουτί του Wishbox. Αυτό είναι εντάξει, όσοι παίρνουν τις προσφορές που βγάζει το Wishbox, τα μπαντλάκια αυτά όπως είπαμε το Remy τώρα ή και άλλες που τρέχουν. Θα βάλω κάτω στην περιγραφή αυτό με το Remy που σας είπα, αν κάποιος θέλει το τσεϊσάκι του Remy και τρία απλά που μπορεί να το βρει. Έχουμε εδώ Wishbox τα σχετικά, η απόδειξη η οποία δεν μας χρειάζεται. Τι έχουμε εδώ, Wishbox είναι το φυλάδιο του Wishbox. Ένα πάρα πολύ ωραίο φυλαδιάκι. Επίσης διάφορα από αυτά που έχει. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Hogwarts που είδαμε στο Woodbox. Το έχουμε πίσω, ναι, αυτό το Hogwarts μπορούμε να το δούμε λίγο, γιατί κατά βάση βλέπω και εδώ τα περισσότερα που έχει είναι τη Noble Collection, όπως το Hogwarts, ο Θρόνος που νομίζω είναι βιβλιοστάτης, το Σκάκι. Αυτό το Σκάκι τι είναι, Lord of the Rings είναι Harry Potter. Όχι, Lord of the Rings είναι αυτό το Σκάκι, πολύ ωραία πραγματάκια, μπράβο. Για να βλέπουμε τώρα εδώ ότι έχουμε ακόμα πιο full extra προστατευμένα, παρόλο που δεν χρειάζεται και πάρα πολύ, γιατί είναι μέσα σε protectors. Ξεκινάμε με το Glow in the Dark το τσεϊσάκι του Ηρακλή. Ένα πάρα πολύ ωραίο, αγαπημένο παιδικό, μικρός μπορεί να το βλέπα και δύο φορές τη μέρα τον Ηρακλή της Disney. Και εδώ το τσεϊσάκι είναι Glow in the Dark, αυτός έχει κόκκινο glow. Πάρα πολύ ωραίος. Από αυτή τη σειρά του Ηρακλή, τα θέλω εννοείται κάποια στιγμή. Έχουμε εδώ την Μέγι, την Μεγάρα, τον Φιλοκτήτη, τον Άδη, τον μικρό Ηρακλή και τον μικρό Πίγασο. Πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Θα τα ανοίξουμε εννοείται να τα δούμε σε λιγάκι. Συνεχίζουμε, έχουμε και άλλο τσεϊσάκι. Ναι, το Crash Bandicoot του Chase δεν ασχολήθηκα με τα απλά ποπάκια του Crash Bandicoot, γιατί εντάξει είναι αγαπημένος με το Crash Bandicoot, αλλά ο χώρος είναι περιορισμένος και λέω εντάξει θα πάρω μόνο το τσεϊσάκι του να έχω. Βγήκε και ασπρόμαυρος έτσι, πάρα πολύ ωραίο ποπάκι από αγαπημένο κλασικό παιχνίδι. Crash Bandicoot, ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια. Εδώ είναι το Pop Games νούμερο 273. Μερακλείστε πόσο είναι Pop Disney νούμερο 378. Πάρα πολύ ωραίο. Και ο Cortex, η άλλη Crash νομίζω είναι λίγο exclusive τώρα, αυτός με το Jetpack νομίζω ήταν exclusive κάπου. Δεν θυμάμαι και έχει κι άλλους exclusive εννοείται. Συνεχίζουμε, πάμε να δούμε το Remy που λέμε τόση ώρα. Ναι ρε φίλε, ο Remy το chase του είναι flocked. Πάρα πολύ ωραίος. Είναι flocked, έτσι έχει χνοδοτό. Απλά είναι επειδή είναι λίγο από τα πιο παλιά, δεν έχει αυτό το καινούργιο αυτοκόλλητο που λέει flocked chase. Έχει το κλασικό chase αυτοκόλλητο. Pop Disney νούμερο 270. Πάρα πολύ ωραίος. Και πολύ καλά και τα protector είναι πάρα πολύ ωραία. Κλείνουν, εφαρμόζουν, βλέπω πάρα πολύ καλά και είναι αρκετά σκληρά. Και όπου τα έχει, έχει το Wishbox να αγοράσετε και ξεχωριστά protector εννοείται. Ή αν ζητήσετε, ας πούμε, στην παραγγελία σας να έρθει σε protector, να είναι έτσι μέσα σε τέτοιο. Και εδώ έχουμε και άλλο τσισάκι, είναι τον Μιγγέλ από το Coco. Το Coco μου άρεσε πάρα πολύ, μία από τις λίγες ταινίες που με έκανα να δακρύσω. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Εδώ είναι εντάξει, με το κανονικό πρόσωπό τέλος πάντων. Και χωρίς την κουκούλα, ναι, και χωρίς την κουκούλα. Αλλιώς εκεί που τον είχαν βάψει, εκεί που είχε μπει τέλος πάντων. Στον κόσμο των νεκρών, ας το πούμε, στον κόσμο των πνευμάτων, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ ωραίος. Και εδώ νομίζω είναι. Δεν ξέρω αν είναι. Όχι, πρέπει να είναι και αυτό Pop Disney να θεωρείται. Ναι, 303, δεν νομίζω να μπήκε στα animation. Όχι, αφού στην Disney κατηγορία πρέπει να μπήκε. Οπότε ας πούμε Pop Disney νούμερο 303. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται giveaway. Τα ανοίγουμε αμέσως και μετά θα δούμε τι έχω να σας δώσω giveaway σε συνεργασία με έναν φίλο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να τα ανοίγουμε σιγά σιγά. Έχουμε εδώ κόκο. Ωραία προτεκτοράκια, πάρα πολύ ωραία προτεκτοράκια. Μ' άρεσαν. Εδώ ας τα ανοίξουμε λίγο προσεκτικά. Λοιπόν. Τι λες τώρα εσύ. Έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με το κανονικό ποπάκι. Στην ουσία έχει τελείως διαφορετικό κεφάλι. Χωρίς την κουκούλα και χωρίς το βάψιμο εκείνο που τον κάνανε για να μην τον αναγνωρίσουν ότι ήταν ένας ζωντανός. Α, στηρίζεται λίγο σήμα τσίμα, εντάξει. Να μην τον αναγνωρίσουν ότι είναι ένα ζωντανό στον κόσμο των νεκρών, των πνευμάτων. Ξέρω πώς το λέγε εκεί. Κάπως έτσι. Αλλά το Coco σαν ταινία, μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιδικό που δεν είναι και τόσο παιδικό.
Ρέμι επίσης από τον Ρατατούι, πάρα πολύ ωραία ταινία και εδώ. Αγαπημένη ταινία εννοείται. Και το παντικάκι είναι και πάρα πολύ όμορφο και είναι flocked. Για να το δούμε. Θυμίζει κανονικό ποντίκι γιατί είναι flocked. Ναι ρε φίλε. Τι λες τώρα. Ωραίος, ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Ο μικρός Ρατατούις, ο μικρός Ρέμι μάλλον. Τη Ρατατούι ήταν το μαγαζί, θυμάμαι καλά. Έχει και καιρό που το είχα δει τελευταία φορά. Ευκαιρία να κάτσουμε να τα ξαναδούμε. Crash Bandicoot. Βγάλαμε και το παιχνίδι του μόλις βγήκε μαζί. Σχεδόν μαζί, σε live νομίζω το βγάλαμε. Δεν τα βγάλαμε σε playthrough, τα βγάλαμε σε live μαζί. Και αυτός νομίζω έχει βγει σε flocked έδοση, ο Crash. Νομίζω. Και αν δεν έχει βγει, κανονικά πρέπει να βγει. Γιατί εντάξει, ο Crash τώρα είναι αλεπού. Όπως βγήκε ο Ρέμι, ας πούμε, που είναι ποντίκι σε flocked. Το Crash είναι τυπικά αλεπού. Οπότε πρέπει να βγει σε flocked. Και ο Ηρακλής, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος. Θα δούμε και το glow του. Έχω έτσι περίεργα για να το δω το κόκκινο. Το άλλο κόκκινο ποιο ήταν, ο Τζαφάρ. Αλλά εκεί ο Τζαφάρ, εντωμεταξύ, το glow του Τζαφάρ, το chase του είναι μισός. Εδώ ο Ηρακλής συλλογικά είναι ολόκληρος. Με το πιο καινούριο chase αυτοκόλλητο που δεν είναι τελείως στρόγγυλο, έχει έτσι μύτες όπως μπορείτε να δείτε. Και αυτά νομίζω δεν μας χρειάζονται. Εντάξει, έχουμε γεμίσει μια κούτα με protectors και κουτιά από pop και αυτό δεν μας χρειάζεται τώρα. Ας μπει λίγο στην άκρη. Έχουμε και λέμε τώρα εδώ πέρα. Ας ξεκινήσουμε με τον Κόκο, όπως με τον Μιγγέλ, όπως είναι εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραίος. Εντάξει, το τσεϊσάκι του. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ θα μπορούσαν να βγάλουν αυτόν σε απλή έκδοση και τσεϊσάκι να βγάλουν τον άλλον που είναι, έχει το βάψιμο και την κουκούλα. Εντάξει, προτίμησα να τον βγάλουν λίγο διαφορετικά. Ωραίος, πάρα πολύ ωραίος από μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Γιατί δεν τη βάζω παιδικό. Σίγουρα ένα παιδί, ας πούμε, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να την καταλάβει. Πάρα πολύ ωραίος. Δεν την έχετε δει, εννοείται να κάτσετε να τη δείτε. Είναι αυτός το στήριγμα του. Έτσι και έτσι. Έχουμε εδώ τον Ρέμι, ο οποίος είναι πάρα πολύ όμορφος από τον Ρατατούι. Επίσης μια αγαπημένη ταινία της Disney. Τι λες τώρα, μικρούς. Εντάξει, και είναι φλόκ αυτό που λέμε, είναι έτσι χνοδοτός. Αυτός εδώ δεν κάθεται. Οπότε ας τον αφήσουμε έτσι. Πάρα πολύ ωραίος ο μικρός Ρατατούις. Φλόκτ. Χνοδοτός έτσι. Εντάξει. Γαμάτος. Έχουμε εδώ, κάπου πρέπει να βρει και να πληγώθηκε λίγο, μπορεί. Μπορεί κάπου να βρει και ας πούμε όπως το βγάζαμε ή όπως το βάζανε αυτοί και να πληγώθηκε λιγάκι. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Έτσι με την ουρά του βοηθάει και η ουρά του στήριγμα και είναι ένα ποντικάκι. Ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Πάμε στον Κράσο, ο οποίος είναι ασπρόμαυρος και εδώ βγήκε πολύ ωραίο το ποπάκι του. Είτε ασπρόμαυρο είτε κανονικό, πάρα πολύ ωραίος. Έτσι με τα γάντια του, με αυτά τα παπούτσια που φορούσε, το σερτσάκι κάτω, πολύ ωραίος. Και το μαλλί του εδώ, τον πέτυχαν πάρα πολύ καλά τον Κράσο νομίζω. Τα μάτια βγήκαν αρκετά μεγάλα και σε μαύρα δεν φαίνονται και τόσο καλά. Αλλά εντάξει, μιλάμε για ποπάκι, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο στα μάτια. Άμα αλλάξουν πλέον και τα pop και τα μάτια των pop, μετά θα αλλάξει τελείως η ταυτότητά τους. Και δεν θα είναι καλό αυτό. Πάρα πολύ ωραίος. Από αγαπημένο παιχνίδι. Όπως βλέπετε, αυτό είναι ένα haul που θυμίζει πολύ τα παιδικά μας χρόνια, ας πούμε. Πέρα από τον Μιγγέλ και ο Ρατατούις είναι λίγο πιο μετά, εντάξει. Αλλά ειδικά Ηρακλής και Crash είναι αρκετά παλιά. Και ο Ηρακλής. Από τις αγαπημένες μου ταινίες της Disney, από τα αγαπημένα παιδικά της Disney μάλλον, γιατί αυτό μπαίνει στα Disney Classics σίγουρα, στα κλασικά της Disney που τα έχω και εγώ και σε Blu-ray, τις διαμαντένιες εκδόσεις που βγήκαν και αυτά, και αυτό νομίζω τον έχω, τον Ηρακλή, πάρα πολύ ωραίος. Κοιτάξτε εδώ ποπάκι. Και στο μαλλί του πόσο γαμάτη δουλειά κάνανε, στη μύτη του, όπως ήταν ο Ηρακλής, καλά στη ιστορία του και αυτά, το συζητάω και εδώ κορυφές ονείται, ακόμα και στη ζώνη του, εκείνο που είχε το έβλημα πάνω, ακόμα και εδώ κάνανε μια έτσι αλφα λεπτομέρεια. Πάρα πολύ ωραίος. Και αυτός όπως είπαμε είναι Glow in the Dark. Αυτά τα τέσσερα ήταν η αγορά μου τυπικά από το Wishbox και πάμε να δούμε αυτό που σας είπα, το giveaway ας πούμε. Μιας και είναι ένα θεματικό haul που έχουμε πιο πολύ Disney παιδικά χρόνια και αυτά, εδώ θα σας δώσουμε ένα δωράκι, την Boo, ναι, από το Pop Disney νούμερο 386, από την πιο νέα σειρά που βγάλανε από το Monsters, Βαμπούλας ΑΕ. Είναι και η πιο νέα σειρά γιατί είχαν βγει και πιο παλιά αλλά πλέον έχουν ανέβει πάρα πολύ. Εδώ αυτό το giveaway είναι σε συνεργασία με τον φίλο Sir Alex, μου το έστειλε αυτό. Γιατί εντάξει, είχε πάρει 2-3 πώς μου το είπε και σου στέλνει να λέει: αν θα κάνει ένα giveaway στο κανάλι σου, εννοείται ο φίλο Alexis. Πάμε να το ανοίξουμε να πούμε δύο λογάκια. Θυμάμαι όταν μπήκε ο Alexis και στην ομάδα ότι είχε λίγα ποπάκια και πόσο γρήγορα κόλλησε, ας πούμε, και πόσο γρήγορα ανέβασε πολύ τη συλλογή του. Γιατί έχει και πολύ ωραία συλλογή και μεγάλη συλλογή, πολύ μεγάλη συλλογή. Και εκτός αυτού, πιο συγκεκριμένα, έπαιξε πιο συγκεκριμένα, πιο σωστά μπάλα νομίζω από εμάς.
Γιατί πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, μου αρέσουν ποπάκια του Deadpool, έχει καμιά 50 αρκιά ποπάκια του Deadpool, ξέρω εγώ. WWE που γουστάρει επίσης και στο WWE έχει πάρα πολλά. Από Pennywise, από Jason, αν θυμάμαι καλά, γιατί τον παρακολουθώ συχνά στην ομάδα αυτά που ανεβάζει. Και αγορές απ' έξω είναι expert, εντάξει, πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, ο φίλος Sir Alex. Και το ποπάκι που μας έστειλε για να σας δώσω είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το δείτε και εσείς λίγο καλύτερα. Την Μπού πάρα πολύ όμορφη. Κρατάει έτσι και το λούτρινο του, ξέρω εγώ, αυτό σαν ένα μπαμπουλάκι μικρό. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Και η Μπού ήταν η πάρα πολύ όμορφη μικρούλα από τον μπαμπούλα ΑΕ. Επίσης και αυτό, εντάξει, δεν μπαίνει ακριβώς στα Disney Classics, αλλά είναι αρκετά παλιό. Είναι αρκετά παλιά. Disney Classics λέγοντας Βασιλιά των Λονταριών, Αριστόγατες, 101.000 Δαλματίας, Ηρακλή και τέτοια περίπου. Εκεί μιλάμε. Λέει και ο Αλίτης, Peter Pan, ξέρω εγώ και αυτά. Πάρα πολύ ωραίο ποπάκι όμως. Και με πολύ λίγα βήματα. Θα ζητήσουμε πάρα πολύ λίγα βήματα για να κερδίσετε αυτό το δωράκι. Να ζητήσουμε να πούμε να κάνετε, εννοείται να είστε subscribe στο κανάλι του Mosty Unboxing, στο κανάλι μας. Να κάνετε και ένα subscribe στο κανάλι του φίλου Sir Alex, θα σας έχω κάτω στην περιγραφή ποιο είναι και στο end screen λογικά θα το βάλω κάπου. Sir Alex, έτσι ακριβώς λέει το κανάλι, κολλημένο αν θυμάμαι καλά νομίζω το όνομα, με το αλφα κεφαλαίο. Θα το βάλω όμως κάτω, οπότε κάντε ένα subscribe στο κανάλι το δικό μου, το Mosty Unboxing, στο κανάλι του Sir Alex και γράψτε κάτω από αυτό το βίντεο ένα σχόλιο. Τι να σας βάλω να γράψετε, γράψτε τον αγαπημένο σας παιδικό ήρωα της Disney ή να το πάμε γενικά. Γράψτε τον αγαπημένο σας παιδικό ήρωα, είτε Disney είτε λίγο και πιο γενικά, δεν έχω κανένα θέμα. Τον αγαπημένο παιδικό σας ήρωα. Για μένα, ποιος να πω ότι είναι. Δεν νομίζω να είναι κάποιος από αυτούς. Ο Ηρακλής, εντάξει, αλλά τώρα δεν μου έρχεται κάποιος. Να πούμε αγαπημένος παιδικός ήρωας. Μην σας πω Σίμπα, ξέρω εγώ, ήταν και το αγαπημένο μου, ήταν ο Βασιλιάς των Λονταριών. Θα μπορούσε, ναι. Αυτά νομίζω, παιδάκια μου, να πούμε τα του giveaway ότι θα, τώρα σήμερα Κυριακή που το βλέπετε θα ανακοινωθεί ο νικητής την επόμενη Κυριακή. Να το βάλουμε μία εβδομάδα. Οπότε οι συμμετοχές θα είναι ανοιχτές μέχρι το επόμενο Σάββατο το βράδυ, αργά το βράδυ. Γιατί κάπου εκεί εγώ προς το βραδάκι θα κάνω την κλήρωση και θα τραβήξω ένα μικρό κομμάτι. Οπότε την επόμενη Κυριακή, πέρα από το Κυριακάτικο Special, θα έχετε και ένα πιο μικρό κομμάτι βίντεο για την κλήρωση για το ποιος θα κερδίσει αυτή τη μικρή. Μπείτε στο giveaway, είναι πάρα πολύ εύκολο. Απλά δύο subscribe και ένα σχόλιο κάτω από το αυτό το βίντεο. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας παιδικός ήρωας. Αυτά νομίζω, παιδάκια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο πριν φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.